τον κύριο Αλέξη Λεκάκη Κερκυραίο, που είναι υποψήφιος διδάκτορας Ιρανικής Εξωτερικής Πολιτικής στο Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντιού, και επειδή τα ξέρει φαρσί τα φαρσί, παρακολουθεί τι λέει από η άλλη πλευρά του λόφου. Κύριε Λεκάκη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Κοιτάξτε, εδώ που έχουμε φτάσει, έχω μερικές λογικές, κατά τη γνώμη μου πάντα, απορίες. Μου λέει, όπως θα συμφωνήσω με ένα ακροατή, καλά ρε παιδί μου λέει, αφού είναι τόσο έτοιμοι οι Ιρανοί και οι σύμμαχοί τους, και αφού έχουν υποστεί τόσο κέρια πλήγματα, τους έχουν ξεδοντιάσει σε ηγεσίες, πώς και δεν συντονίστηκαν? Παραβαράει τη μία η Χαμάς, την άλλη η Χεσμπολάχ, την παράλληλη Χούθη, χθες οι Ιρανοί, τώρα θα απαντήσουν οι Ισραηλινοί. Έχετε μία εξήγηση? Ποιος είναι ο εσωτερικός πυρήνας του καθεστώτος αυτή τη στιγμή σε όλη αυτή την κρίση? Εντάξει, όπως είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή, γενικά το Ιράν είναι ένας ορθολογικός δρόν. Το σκέφτηκε αρκετά. Θεωρώ ότι έκανε λάθος και στήχησε ότι άργησε να απαντήσει, δηλαδή, για την δολοφονία του Χανίγε, και αυτό το λένε και στο εσωτερικό του Ιράν, ότι αυτή η καθυστέρηση, η επαόριστον καθυστέρηση, ουσιαστικά οδήγησε στο Ισραήλ να εξετάσει να χτυπήσει έναν ακόμα πιο υψηλό αξιωματούχο του άξονα της αντίστασης, που ήταν ο Ναζράλα. Το Ιράν απάντησε, έπρεπε να απαντήσει, να απαντήσω τώρα στην ερώτησή σας, έπρεπε να απαντήσει το ίδιο στους τηλεοπτικούς δέκτες, να φαίνεται ξεκάθαρο για το πρεστίζ του και για την αποτροπή του. Δέχτηκε όντως πλήγματα. Άρα συμφωνείτε με τον κύριο Αποστόλη, συγγνώμη που σας διακόπτω, που μας είπε στην αρχή ότι εδώ είναι μια μάχη γοήτρου αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ, Είναι ένας γεωπολιτικός ανταγωνισμός, θα έλεγα, αλλά και είναι, σε αυτό περικλείται και μάχη γοήτρου προφανώς, γιατί το γοήτρο είναι σημαντικό για το Ιράν και για τους συμμάχους του στον άξονα της αντίστασης. Γιατί οι σύμμαχοι στον άξονα της αντίστασης έχουν πληρώσει βαρύ φόρο αίματος ένα χρόνο τώρα. Οπότε άμα το Ιράν δεν έκανε κάτι, θα δημιουργούνταν μια δυσαρέσκεια έντονη στον άξονα της αντιστάλα μέλη, δηλαδή εν προκειμένου στους Χούθη, στη Χαμάς, στη Χεσμπολά, που έχουν βαρύ φορό αίματος πληρώσει για ένα χρόνο. Έπρεπε το Ιράν να δείξει για να κρατήσει και τη συμμαχία ενωμένη. Ένας άλλος λόγος όμως που έπρεπε να απαντήσει ήταν και για το εσωτερικό. Η βάση υποστήριξης του συστήματος, υπάρχει ένας πυρήνας βάση υποστήριξης του συστήματος στο Ιράν. Ήταν πολύ δυσαρεστημένο που το Ιράν ασκούσε αυτή τη στρατηγική υπομονή. Ήθελε μία απάντηση. Το σύστημα έπρεπε να δείξει μία δυναμική απάντηση για να μην χάσει και τους υποστηρικτές του. Πείτε μου, δεν παίρνει έτσι ένα ρίσκο, διότι η Ισραηλινή ισχύ είναι πια διάψευτος μάρτυρας το τι μπορεί να καταφέρει? Είπε ο κύριος Αποστόλης, πιάσαν στον ύπνο τον Οκτώβριο. Από τον Οκτώβριο στον Οκτώβριο φέτος έχουν ξεδοντιές και ξεπατώσει χιλιάδες κόσμο. Δηλαδή, αυτό το δικαίωμα στην αυτοάμυνα έδειξαν ότι μπορούν να χτυπήσουν οπουδήποτε. Το έχουν σκεφτεί στην Ιρανική ηγεσία στο καθεστώς ότι μπορεί να τους επιφέρουν τέτοια πλήγματα που τους τριγμούς του γοήτρου που θέλουν να αποφύγουν τώρα και απάντησαν, μπορεί να τους έχουν στο πολλαπλάσιο? Διότι άμα τους ισοπεδώσουν πόλεις, άμαχο πληθυσμό ή πλουτοπαραγωγικές πηγές, δεν θα έχει δυσφορία το καθεστώς. Δεν ξέρω αν θα μπορεί να μείνει μετά. Μπορεί να φαίνεται τραβηγμένο. Ή δεν είναι έτσι? Είναι εύλογο αυτό που λέτε. Απλά το Ιράν βρέθηκε σε μία θέση, νομίζω δηλαδή, ότι η αδράνεια θα ήταν μεσοπρόθεσμα πιο επικίνδυνη από την αντίδραση. Υπολογίσανε πλέον ότι η αδράνεια είναι πιο ακριβή, στοιχίζει πιο πολύ η αδράνεια, όπως σας είπα, και στο εσωτερικό αλλά και στο διεθνές και στο περιφερειακό σύστημα. Πιστεύω έχουν κάνει προετοιμασίες. Το Ιράν προετοιμάζεται για, υπενθυμίζω, για επίθεση στο έδαφος του και στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις εδώ και 20 χρόνια. Γνωρίζουμε τις απειλές, δεν είναι η πρώτη φορά που απειλεί το Ισραήλ ότι θα χτυπήσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, ή παλαιότερα με την κυβέρνηση Μπους του νεότερου, που στελέχη του άφησαν να νοηθεί ότι το Ιράν ενδεχομένως θα ήταν ο επόμενος στόχος. Υπήρχαν εκατοντάδες χιλιάδες στρατεύματα γύρω από τα σύνορα του Ιράν. Το Ιράν έχει προετοιμαστεί. Πιστεύω αυτό που μου προκαλεί έντονη εντύπωση παρακολουθώντας το Ιράν για χρόνια, αυτό που βλέπω το τελευταίους μήνες είναι ότι έχει σπάσει ένα ταμπού στο εσωτερικό διάλογο. Πλέον συζητιέται ανοιχτά, που παλαιότερα αυτό δεν γινότανε, για την απόκτηση πυρηνικών όπλων.
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμη, γιατί τις επόμενες μέρες θα τα πούμε πιο αναλυτικά. Κάτι ακόμη που, εκτός αν θέλει κάποια στιγμή να παρέμβει ο κύριος Αποστόλου, έχει διαρκώς ανοιχτό το τηλέφωνο και μέσω αυτού τη μικροφωνική του γραμμή. Κύριε Λεκάκη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, έτσι πως έχουν τα πράγματα. Πολλοί λένε ότι οι Ιρανοί απάντησαν στοχευμένα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όχι σε άμαχο πληθυσμό. Εδώ γίνεται κόντρα και ανάλυση, λες και θα γίνουμε όλοι στρατιωτικοί αναλυτές. Πόσο ο θόλος αντιστέκεται ή δεν αντιστέκεται, αν είναι μικρού ή μεγάλου. Τα αφήνω αυτά. Το ερώτημα είναι το εξής. Εάν πάμε σε μια ευθεία πια άνευ περιορισμού αναμέτρηση, το Ιράν από την εικόνα που έχετε από τα δημοσιεύματα, τις έρευνες και τις αναλύσεις, δύναται να πλήξει κεραία το Ισραήλ? Αυτό λένε οι αξιωματούχοι του Ιράν. Σε κορυφαίο επίπεδο απείλησαν ότι άμα αντιδράσει το Ισραήλ θα στοχεύσουν όλες τις υποδομές του Ισραήλ αυτή τη φορά. Δεν θα περιοριστούν σε στρατιωτικούς στόχους μόνο, γιατί τώρα λένε ότι περιορίστηκαν σε στρατιωτικούς στόχους. Αλλά αυτό που βλέπω και εγώ ότι άμα πιεστεί υπερβολικά το Ιράν, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί μια πυρηνική δοκιμή. Δεν μπορώ να το αποκλείσω αυτό. Συζητιέται έντονα. Το Ιράν στήριζε για χρόνια την αποτροπή του στο πυραυλικό του οπλοστάσιο και στην προωθημένη άμυνα μέσω των πολιτοφυλακών, των φίλιων πολιτοφυλακών. Άμα αυτό δεν λειτουργεί, μοιραία θα εξετάσει το τελευταίο ενδεχόμενο. Βέβαια αυτό έχει και ένα κόστος. Δηλαδή δεν είναι τόσο εύκολη απόφαση, γιατί μπορεί να αποτύχει η πυρηνική δοκιμή. Αυτό θα είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα κύρους. Μια άλλη συνέπεια είναι οι κυρώσεις. Θα απομονωθεί πολύ το Ιράν. Ξέρουμε ότι η Κίνα και η Ρωσία δεν επιθυμούν το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ενδεχομένως θα μπορούσε αυτό να σημάνει και προληπτικά κτυπήματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις. Δεν είναι μια εύκολη απόφαση, αλλά άμα δεν μείνει άλλη επιλογή στο Ιράν, προφανώς είναι το μόνο που μπορεί να εξετάσει πλέον. Και ένα σχόλιο για τη στάση του υπόλοιπου αραβικού κόσμου. Θα διαχωρίσω τον αραβικό κόσμο στις ηγεσίες του και στο λαό του. Γιατί στα αραβικά κράτη δεν σημαίνει ότι ταυτίζονται, ούτε εκφράζουν οι ηγεσίες, ιδίως στα φιλοδυτικά αραβικά καθεστώτα. Οι ηγεσίες δεν εκφράζουν τι επιθυμεί ο πληθυσμός τους. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Φέρω για παράδειγμα την Ιορδανία. Φέρω για παράδειγμα την Αίγυπτο. Αυτό που ακολουθούν οι ηγεσίες τους δεν σημαίνει ότι αποδέχεται η πλειοψηφία του λαού τους. Σίγουρα η επιχείρηση αληθινή υπόσχεση 2, όπως ονομάστηκε από το Ιράν, σίγουρα κερδίσει στο Ιράν ήπια ισχύ στο επίπεδο των λαϊκών μαζών στη Μέση Ανατολή. Γιατί το Ιράν αποδεικνύει ότι είναι το μόνο κράτος που κάνει κάτι εναντίον του Ισραήλ. Αυτό το βοηθά να αποκτάει ήπια ισχύ. Αλλά βλέπουμε ότι οι ηγεσίες, με τις πληροφορίες που έχουν έρθει μέχρι τώρα, βλέπουμε ότι η Ιορδανία άνοιξε πάλι τον εναέριο χώρο σε μαχητικά αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών για την αναχέτηση. Βλέπουμε δηλαδή κάτι ανάλογο με αυτό που έγινε τον Απρίλιο. Να δούμε και τη στάση των άλλων αραβικών χωρών τις επόμενες μέρες, να δούμε τι πληροφορίες υπάρχουν. Και η Τουρκία που πατάει σε δύο βάρκες, Η Τουρκία είναι σταθερά. Είναι σταθερά, πατάει σε δύο βάρκες. Πολύ σωστά το λέτε. Ρητορικά εμπριστική, σηκώνει τους τόνους, αλλά στην πράξη ουσιαστικά διευκολύνει την πολεμική μηχανή του Ισραήλ στον ενεργειακό εφοδιασμό της. Μάλιστα. Κύριε Αποστόλου, θέλετε να σημειώσετε κάτι ακούγοντας τον κύριο Λεκάκη? Όχι, είναι απολύτως σαφής. Αυτό που θέλω μόνο να πω ότι σήμερα στη ΣΥΠΑ συντελείται και μια διακομματική συνένεση με την έννοια ότι και οι δύο πλευρές, και η Δημοκρατική και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, συνενούν στη βοήθεια του Ισραήλ. Μάλιστα. Κύριε Λεκάκη, ένα σχόλιο και από εσάς να σας αποχαιρετήσω και θα τα ξαναπούμε. Να συμπληρώσω σε αυτό, να συνεχίσω σε αυτό, ότι βλέπουμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες πλέον πάντα υπήρχε στήριξη των Ηνωμένων Πολιτείων στο Ισραήλ, αυτό δεν αμφισβητείται, αλλά τέτοια έκταση στήριξη νομίζω είναι άνευ προηγουμένου. Πέρα από τους τόνους στρατιωτικής βοήθειας, βλέπουμε πλέον μια ποιοτική διαφορά με προηγούμενες κυβερνήσεις που δεν θα τις λέγαμε κιόλας ότι ήταν αντιΙσραηλινές, ίσα-ίσα θα λέγαμε ότι ήταν φιλοΙσραηλινές. Θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Βλέπουμε τώρα ότι η διοίκηση Biden μπορεί να λέει ότι μετά από όλες αυτές τις δολοφονίες που είπατε στελεχών, Ναζράλα, Χανίγε, λέει ότι δεν ειδοποιήθηκε.
αλλά στο τέλος υποστηρίζει αυτή την ενέργεια. Υπενθυμίζω ότι ο Μπούς ο ιός, που γνωρίζουμε όλη την πολιτική του, που ουσιαστικά πυροδότησε μια ανασφάλεια και τα συμπαραμορτούντα της τα βλέπουμε ακόμα και σήμερα, όταν είχε δολοφονηθεί ο Γιασίν, ο ιδρυτής της Χαμάς το 2004 από το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν υποστήριξη, έστω ρητορικά λέμε. Προσπαθούσαν έστω ρητορικά να μην δείχνουν το υποστηρίζουν, είχαν εκφράσει τη βαθιά τους ανησυχία. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι, και ξανακάνω τη σύνδεση, η διοίκηση Μπούς στο Ράμα, όπως θυμόσαστε το 2006, όταν είχε γίνει ο τελευταίος πόλεμος μεταξύ Χεζμπολά και Ισραήλ, θυμόσαστε όταν έπεφταν οι βόμβες οι Ισραηλινές στο Λίβανο, η Κοντολίζα Ράις έλεγε ότι γεννιέται μια νέα Μέση Ανατολή. Σωστά το λέτε. Καλά το θυμάστε. Πάμε σήμερα. Πάμε σήμερα στον Νετανιάου που λέει ότι θέλει να αλλάξει την περιοχή. Θέλει να αλλάξει, να εκριζώσει τον άξονα της αντίστασης, να αλλάξει καθεστώτα, να αλλάξει κινήματα που έχουν ρίζες στην περιοχή. Η Χεζμπολά δεν είναι μια οργάνωση σαν το Ισλαμικό κράτος που δεν έχει ρίζες στα εδάφη. Είναι η πρώτη πολιτική δύναμη η Χεζμπολά, σε ψήφους. Έχει δίκτυα, θεωρείται ως μια πατριωτική δύναμη από ένα μέρος του μισθού, από ένα μέρος του πληθυσμού, ότι κατάφερε να νικήσει δύο φορές τους Ισραηλινούς. Και να πάω τώρα στον άξονα της αντίστασης, γιατί βλέπουμε ότι κάποιοι στην Ελλάδα χαίρονται ότι και βιάζονται να πούνε ότι ο άξονας της αντίστασης θα καταρρεύσει. Ο άξονας της αντίστασης δεν θα καταρρεύσει. Έχει δεχτεί σοβαρά πλήγματα, πράγματι, αλλά θα βρει στελέχη εν το χρόνο να αντικαταστήσει. Μπορεί να μείνει τα ίδιο χαρισματικά, αλλά θα βρει. Ο άξονας της αντίστασης που μας λέει και, όπως είχε και αυτό τη φωτογραφία ο Νετανιάου και τον παρουσίαζε ως κατάρα και έδειχνε μια άλλη φωτογραφία και έδειχνε τον IMEC ως ευλογία, θα πω κάτι. Το Ιράν μέσω του άξονα της αντίστασης θέλει να φτιάξει και εκείνο έναν εμπορικό διάδρομο που θα βγαίνει στη Μεσόγειο και μετά θα πηγαίνει στην Ελλάδα. Αυτό δεν το έχουν πει καθόλου. Θέλει να φτιάξει έναν εμπορικό διάδρομο που θα παρακάμπτει και τη Τουρκία. Ο άξονας της αντίστασης είναι ανάχωμα στις τουρκικές φιλοδοξίες στην περιφέρεια, συγκεκριμένα στη Βόρεια Συρία, συγκεκριμένα στο Βόρειο Ιράκ. Ο πολιτοφυλακής του άξονα της αντίστασης χτυπούν θέσεις του τουρκικού στρατού κατά καιρού στο Βόρειο Ιράκ. Χτυπούν οργανώσεις ακραίες στη Βόρεια Συρία που σχετίζονται με την Τουρκία και έχουν κατά καιρού έρθει και σε ανταλλαγή σπυρών με την Τουρκία. Πρέπει να σκεφτόμαστε τι θέλουμε, γιατί αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή έχουμε τρεις άξονες. Έχουμε τον άξονα τα συντηρητικά φιλοδυτικά αραβικά καθεστώτα σε συμμαχία με το Ισραήλ, είναι ο ένας άξονας της Μέσης Ανατολής. Ο δεύτερος άξονας είναι ο άξονας της αντίστασης. Και ο τρίτος άξονας της Μέσης Ανατολής είναι η Τουρκία, το Κατάρ και οι αδελφοί μουσουλμάνοι. Αυτοί οι τρεις άξονες ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Άμα πέσει ένας από αυτούς τους άξονες, θα αλλάξει το τοπίο στην περιοχή. Το οποίο δεν θεωρώ ότι θα γίνει όμως. Απλά αυτό να το λαμβάνουμε υπόψη. Κύριε Λεκάκη, θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή έτσι την προσέγγιση έξω από το κουτί και έχει ενδιαφέρον να τα ακούμε αυτά. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Καλημέρα.